Στην Οικουμενίτσα είναι εγκλωβισμένοι 37 Ευρωπαίοι τουρίστες που ταξίδευαν στην χώρα μας με τροχόσπιτα και δεν πρόλαβαν να επαναπατριστούν πριν κλείσουν τα σύνορα. 37 Ευρωπαίοι τουρίστες που ταξίδευαν στη χώρα μας με τροχόσπιτα έχουν απομονώσει στο κάμπινγκ του Δρεπάνου Οικουμενίτσας οι αρχές. Οι τουρίστες βρέθηκαν από τις 23 Μαρτίου και μετά να κάνουν τις διακοπές τους σε διάφορες περιοχές της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας και τους δόθηκαν οδηγίες να φτάσουν στην Οικουμενίτσα ώστε να φύγουν με πλοίο για την Ιταλία. Όμως, όπως είναι γνωστό, οι μετακινήσεις επιβατών προς το εξωτερικό απαγορεύονται για όλους πλην των εμπορευματικών μεταφορών. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Οικουμενίτσα, καθώς για να επαναπατριστούν θα πρέπει να βρεθεί η λύση δια της διπλωματικής οδού. We don't know how long this is going to take, this virus, and at the end we will have to go home because we need to visit doctors. Ευελπιστώ να προχωρήσει ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάνε στο σπίτι τους και την περιοχή να την απελευθερώσουμε από τον κόσμο που έρχεται συνέχεια και αναγκαζόμαστε να τον φιλοξενήσουμε. Ήδη έχουν αναχωρήσει στο τέλος του Μαρτίου 28 Ιταλοί, μεταξύ των οποίων 14 μέλη ενός τσίρκου για τα λιμάνια του Μπρίντεζη και της Ανκόνα, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους με την Ιταλική Πρεσβεία. Πλέον, στο κάμπινγκ του Δρεπάνου, με τους 17 νεοαφιχθέντες, φιλοξενούνται 37 συνολικά Ευρωπαίοι τουρίστες, περιμένοντας τις διαδικασίες επαναπατρισμού τους μέσω των ακτοπλοϊκών γραμμών για την Ιταλία. Η τροφοδοσία τους γίνεται μετά από συνεννόηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας με παραγγελίες από τοπικά καταστήματα της πόλης σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ έχουν ενημερωθεί για την εφαρμογή της επαγόρευσης κυκλοφορίας και από το λιμενικό ελέγχεται η τήρησή της. Πάντως, η μεταφορά αυτή τουριστών από άλλες περιοχές της Ελλάδας στην Οικουμενίτσα προκαλεί τη διαμαρτυρία του Δημάρχου της πόλης, καθώς είναι γνωστό ότι το λιμάνι για το εξωτερικό δεν δέχεται επιβάτες. Πρέπει να σεβαστούν και οι συνάδελφοι δήμαρχοι σε άλλων περιοχών αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι αυτό, ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε το λιμάνι της Οικουμενίτσας ως ένας χώρος συνάθρησης οποιονδήποτε ξένων και αλλοδαπών υπάρχουν στη χώρα μας και να μπορούν δηλαδή το πρόβλημα την περιοχή τους και να το στέλνουν σε μια άλλη περιοχή. Την ίδια στιγμή και το κάμπινγκ ήταν εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για τις υποστηρικτικές εργασίες που απαιτούνται. Δεν υπάρχει τίποτα από προσωπικό και δεν έρχονται. Δεν έρχονται άνθρωποι για να το καθαρίσουν εκτός αν έχουν στολές, αν έχουν, όπως βλέπετε και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες δηλώνουν ευχαριστημένοι και ότι αισθάνονται ασφαλείς στην περιοχή, καθώς η Θεσπρωτεία δεν έχει κρούσματα κορονοϊού, ενώ περιμένουν από τις πρεσβείες τους τις οδηγίες για τον επαναπατρισμό τους. If it's safe to travel, then yes, we will travel. But until our government or the Italian government or the French government say it's safe to travel. Η έξαρση τώρα...